Για 10 λεπτά περίπου χρειάστηκε να σταθμεύσω εκεί. Στην επιστροφή μου παρατήρησα ότι είχαν χτυπήσει το αυτοκίνητό μου στον προφυλακτήρα. Και στην έρευνα που έκανα εκεί με τους περίοικους, μου είπαν ότι ένα μπλε Opel Zafira, το οποίο οδηγούσε ένας κύριος, ο οποίος φέρεται να είναι και μεγάλης ηλικίας, χτύπησε το αυτοκίνητο. Ασυνείδητος οδηγός της τράκαρε το αυτοκίνητο ενώ ήταν σταθμευμένο σε κεντρικό σημείο του Ηρακλείου. Του φώναξαν οι περαστικοί που ήταν παρόντες, όμως αντί να κατέβει από το αμάξι και να αφήσει σημείωμα, έγινε καπνός. Είναι η δεύτερη φορά μέσα στους τελευταίους 6 μήνες. Απορώ βέβαια με αυτή την κατάπτυστη λογική, διότι ένας οδηγός ο οποίος είναι ανεύθυνος και συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, δεν θα περιοριστεί στις ηλικιές ζημίες. Ενδέχεται κάποια στιγμή, πράγμα που φυσικά απέφχομαι, να συμπεριφερθεί το ίδιο και σε ένα ζωάκι που θα χτυπήσει και γιατί όχι και σε έναν άνθρωπο. Πρόκειται για φαινόμενο που διαχρονικά επαναλαμβάνεται, ακόμα και από οδηγούς στα οχήματα των οποίων είναι ασφαλισμένα. Παρότι η διαδικασία που ακολουθείται για την κάλυψη των ζημιών είναι εξαιρετικά απλή, εκείνοι επιλέγουν να πατήσουν γκάζι και να εξαφανιστούν, αφήνοντας ύξυλους και χρεωμένους άλλους οδηγούς. Στην παιδεία του Έλληνα οφείλεται. Να τρακάρεις έναν άνθρωπο, σηκωθείς και φύγεις, τι είναι. Καθαρά η παιδεία φταίει του Έλληνα, νομίζω. Θέμα παιδείας πιστεύω και ανθρωπιάς, γιατί ο καθένας με τα λάθη του αναλαμβάνει και τις κατάλληλες ευθύνες. Έχω πολλούς γνωστούς. Ναι, τρακέρουν, μπορεί να είναι διαλυμένα τα μάξι και απλά να φεύγουν. Και το έχουμε παρατηρήσει, έχουμε βρει από την κάμερα ασφαλείας που υπάρχει, ξέρω, στο σπίτι, σε μαγαζί κοντά. Δεν αφήνουν ούτε σημείωμα, ούτε κάτι, ξέρω, επικοινωνία, τίποτα. Για ξεκάθαρο παράδειγμα συνειδησίας αλλά και έλλειψης οδηγητικής παιδείας κάνουν λόγο και οι εκπαιδευτές οδήγησης, τονίζοντας πως θα πρέπει πάντα ο εκάστοτε οδηγός να αναλαμβάνει την ευθύνη για τη ζημιά που προφανώς χωρίς να θέλει προκάλεσε. Είναι η πιθανότητα και το συνέστημα που κυριαρχεί εκείνη τη στιγμή του φόβου, ότι έκανα κάτι και η πρώτη κίνησή μου είναι να φύγω. Δυστυχώς δεν είναι η σωστή συμπεριφορά αυτή και θα έπρεπε να αλλάξει. Αλλά αυτό ίσως όμως πώς θα μπορούσε να αλλάξει. Θα μπορούσε να αλλάξει εάν μπορέσουμε και εστιάσουμε στη συμπεριφορά του οδηγού από μικρή-μικρή ηλικία. Δηλαδή, αν είχαμε τα μαθήματα της κυκλοφοριακής αγωγής από πολύ μικρή ηλικία στα σχολεία, σίγουρα θα φτάναμε σε ένα πολύ καλό επίπεδο και θα κάναμε ένα πιο υπεύθυνο οδηγό όταν θα φτάνει η ώρα του να οδηγήσει. Με τις καταγγελίες για τέτοιου είδους περιστατικά να είναι συνεχείς, πολίτες κάνουν λόγο για μια πράξη ανθρωπιάς, επισημένοντας παράλληλα πώς θα μπορούσε ο καθένας να βρεθεί στην ίδια θέση.